τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα, μνήαν ποιούμεθα του Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραστήσεις και ξηρανθήσεις οικείς. Από τη σήμερον άρχονται τα Άγια Πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και πρώτον πάντων λαμβάνεται εις τύπον αυτού ο Πάγκαλος Ιωσήφ, ενδέκατος Υιός του Πατριάρχου Ιακώβ εκ της Ραχήλ. Ούτως φθονηθείς υπό των ιδίων αυτού αδελφών δια την όνειρα τα οποία είδεν πρώτον μεν ευλήθη εις Λάκων. Ήτα δε και επολήθη εις αλοφύλους αντί τριάκοντα Αργυρίων. Ο δε πατήρ αυτού υπατήθη παρά των άλλων του παιδων ότι δήθεν ο Ιωσήφ εφαγώθη υπό των θηρίων. Επέδειξαν δε μάλιστα εις αυτόν τα ειδνήματά του, τα οποία είχαν αιματωμένα δια του αίματος ενός ερυφίου. Οι αλόφιλοι εκείνοι επόλυσαν τον Ιωσήφ εις τον Πετρεφρίν, αρχιευνούχον του βασιλέως των Αιγυπτίων Φαραώ. Του Πετεφρίγινη επιθυμούσα του κάλους αυτού, προσεπάθησε να παρασύρει τον δίκαιον και σόφρονα πέδα εις την παράνομον πράξη της αμαρτίας. Αυτός όμως όχι μόνον δε συγκατατέθη να πράξει το κακόν, αλλά και αφήκεν εις χείρας της κυρίας του τον χιτώνα αυτού και έφυγεν. Τότε εκμαθήσα αυτή και για να δικαιολογηθεί τον διέβαλεν εις τον Κύριον αυτού, ώστις και τον ενέκλεισεν εις την φυλακήν. Εκεί ευρισκόμενος εξήγησεν τα όνειρα του βασιλέως Φαραώ, όθεν και αγαπηθείς υπ' αυτού απεφυλακίστηκε Κύριος πάσης της Αιγύπτου καθίσταται. Γενωμένης δε ποτέ δυστυχίας μεγάλης και των αδελφού αυτών ελθόντων, δια να προμηθευτούν σύτων εγνωρίστη εις αυτούς. Τότε τους απέστειλε να φέρουν εκεί και τον πατέραν τον. Δε ο μακάριος Ιωσήφ άπαντα των βίων αυτού εναρέτος, απέθανε εν Αιγύπτο, μέγας επί σοφροσύνη και τες λοιπές αρετές γνωριζόμενος. Ο πάγκαλος και δίκαιος ούτως Ιωσήφ, εικόν είναι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι και ο Χριστός παρά των ομοφύλων Ιουδαίων φθονείται και υπό του μαθητού αυτού αντί τριάκοντα Αργυρίων επολύθη και εις τον Ζωφώδη και σκοτεινών Λάκων τον τάφων ενεκλείστη. Εκεί ήθεν αυτεξουσίως αναστηθείς βασιλεύει πάσης της Αιγύπτου, δηλαδή κατά πάσης της αμαρτίας και κατά κράτος ταύτη νικά και εις τον όλον κόσμον βασιλεύει. Φιλανθρώπος δε εξαγοράζει μας δια της μυστικής ητοδοσίας ή τη δια της ειδικής του θυσίας εν το σταυρό και διότι τρέφει μας δια του ουρανίου άρτου ή τη ζωηφόρου αυτής σαρκός. Δια τούτο όθεν και η μνήμη αυτού επιτελείται σήμερον. Εν ταυτό και την ενθύμηση της ξηρανθής ησικής ποιούμεν σήμερον. Διότι οι θείοι Ευαγγελιστέ, ο Ματθαίος δηλαδή και ο Μάρκος, μετά την διήγηση των βαΐων, επιφέρουσιν αμέσως την περί ταύτης διήγηση και ο μεν Ματθαίος λέγει περί αυτής. Προείας δε επανάγωνη στην πόλην επίνασε και ειδών σικήν μίαν επί της οδού ήλθεν επ' αυτήν και ουδέν έβρενεν αυτή η μη φύλα μόνον και λέγει αυτή «Μικέτη εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα και εξηράνθη παραχρήμα η σική». Και ο δε Μάρκος λέγει «Και τι επαύριον εξελθόντων αυτών από Βιθανίας επίνασε και ειδών σικήν από μακρόθεν έχουσαν φύλα, ήλθεν η άρα ευρύση τι εν αυτή. Και ελθόν επ' αυτήν ουδέν έβρεν, η μη φύλα, ούγαριν καιρός σήκον, και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή, μικέτη εξού εις τον αιώνα, μη δεις καρπόν φάγει. Σική εντάφτα εννοείται εις την αγωγή των Ιουδαίων, εις την οποίαν ελθόν ο Σωτήρ και μη ευρών εν αυτή, τον πρέποντα καρπών, ή μη μόνον την σκιάν του νόμου απέσυρεν και ταύτην απ' αυτούς και παντάπασιν αργήν κατέστησε και αν της ήθελεν ερωτήσει δια το άψυχον ξύλων όπερ δεν έπτασε εις τίποτε έλαβε την κατάραν και ξηράνθη ας μάθει ότι ούτως ότι οι Εβραίοι βλέποντες ότι ο Χριστός πάντοτε ευεργεσίας έκαμνε και εις κανένα δεν έκαμε ουδέ το παραμικρόν λυπηρών ενόμιζον ότι μόνον ευεργετικήν δύναμην έχει ουχίδε και τιμωρητικήν. Ον δε φιλάνθρωπος ο δεσπότης δεν ήθελησε να δείξει με το έργον επάνω εις ανθρώπων ότι δύναται και να τιμωρήσει, δια να δείξει όθεν εις τον αχάριστον λαόν ότι και δύναμην έχει αρκετήν εις τιμωρίαν, δια τούτο εις άψυχον και ανέστητον φύσιν την τιμωρίαν εργάζεται. Εν ταυτό δε και έτερος απόκριφος λόγος υπάρχει,
υπό σοφών γερόντων παραδοθήσει ημάς, καθώς λέγει ο πιλουσιώτης Ισίδωρος, ότι δηλαδή το ξύλον εκείνο της παραβάσεως, τούτο ή το ησική, της οποίας τα φύλλα, οι παραβάντες στην εντολήν, οι σκέπιν μετεχερίστησαν, όθεν επειδή τότε δεν την είχε καταραστεί, την κατηράστη τώρα φιλανθρώπος ο Κύριος, ή να μη δέποτε πλέον αποφέρει καρπών, αίτιον της αμαρτίας. Ότι δε η αμαρτία έχει ομοιότητα την άμε την σικήν, τούτο είναι φανερόν, διότι και το γλυκί της ειδονής έχει και το κολλητικόν της αμαρτίας, και το τραχή και κεντιστικόν της συνδύσεως μετά την πράξη της αμαρτίας. Έταξαν δε εντάφθα οι θείοι πατέρες την ιστορίαν της οικής διακατάνυξην, καθώς έταξαν και τη μνήμη του Ιωσήφ, διότι έχει τον τύπον του Χριστού. Αλλά και πάσα ψυχή, ή της είναι άμυρος και έρημος, από κάθε πνευματικών αγαθών, σική λέγεται, εις την οποίαν πρωίας, ή εις την παρούσαν ζωήν, μη ευρίσκον ο Κύριος ανάπαυσιν εις αυτήν, την καταράτε και την ξηραίνει και την καταδικάζει εις το πύρ το αιώνιο. Εγένετο δε η της οικής ιστορία κατά την 19η Μαρτίου, ήτι την επομένην της ενδόξου αυτού εισόδου εις Ιεροσόλυμα, την οποίαν εορτάσαμεν χθες.